Θεσσαλονίκη με αέρα κοσμοπολίτικο, φιλόξενη, εξωστρεφή, ελκυστική. Το καινούργιο πρόσωπο της πόλης δεν επιμελούνται οι matchmakers αλλά φορείς του τουρισμού. Και σύμφωνα με τα στοιχεία φαίνεται πως αυτό πετυχαίνει. Μόλις πριν από 3 χρόνια το ποσοστό των ξένων τουριστών ήταν 20%, ενώ φέτος αναμένεται να αγγίξει το 50%. Ρώσοι, Τούρκοι, Ισραηλίτες και Βαλκάνοι συνθέτουν πλέον το προφίλ του τουρίστα στη Θεσσαλονίκη. Έγινε κάτι για πρώτη φορά οργανωμένα, μεθοδικά. Το κυριότερο είναι ότι μια ομάδα εξειδικευμένων ανθρώπων που ξέρουν πάρα πολύ καλά την τουρκική νοοτροπία ασχολήθηκε με το θέμα. Η πόλη ήταν έτσι φτιαγμένη, ας το πω απλά, ώστε ήταν σαν να μην περίμενε ποτέ να έρθουν τουρίστες. Δεν υπάρχουν σημάνσεις στα αγγλικά. Ακόμα και αν θέλει κάποιος να παρκάρει, τα παρκόμετρα είναι μόνο στα ελληνικά. Δεν υπήρξε τουριστική συνείδηση τα τελευταία χρόνια. Δεν υπήρξε πληροφόρηση για τους επισκέπτες της πόλης και αυτά σιγά σιγά αλλάζουν. Η Θεσσαλονίκη συνδέεται αεροπορικά με την Κωνσταντινούπολη σε καθημερινή βάση. Η παρουσία των Ρώσων τουριστών αυξήθηκε κατά 30% και μια καινούργια αεροπορική εταιρεία έκανε την εμφάνισή της στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να συνδέσει την πόλη με τη Ρωσία. Φέτος το καλοκαίρι, στην αρχή της σεζόν, έχουμε 34 συνδέσεις από το αεροδρόμιο Μακεδονία με αντίστοιχες πόλεις στη Ρωσία. Αυτό είναι ένα τεράστιο νούμερο. Πέρσι, να θυμίσω ότι είχαμε πάνω από 60, γύρω σε 63 συνδέσεις ξένους προορισμούς, όχι ελληνικούς, από το αεροδρόμιο Μακεδονία προς το εξωτερικό. Αισιοδοξώ ότι φέτος ήταν ακόμα περισσότερες. Τα τουριστικά λεωφορεία από την Τουρκία είναι μια εικόνα ενταγμένη στην καθημερινότητα της πόλης. Μιας πόλης που κουβαλά στην πορεία της ιστορίας της έντονο το Οθωμανικό στοιχείο. Το σπίτι του Κεμάλ αποτελεί ένα από τους πιο σημαντικούς πόλους έλξης, παρόλο που ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η ανακαίνισή του. Αναμένεται να ανοίξει εκ νέου τις πόρτες του στο προσεχές διάστημα. Ποντάραμε στο γεγονός ότι οι Τούρκοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, θα έλεγα λατρεύουν τη Θεσσαλονίκη. Οι Τούρκοι έχουν μεγαλώσει με Έλληνες, με εμάς τους Έλληνες της πόλης, γνωρίζουν και αγαπάνε πάρα πολύ τον επισκεπτισμό, τον τρόπο κίνησης, σκέψης των Ελλήνων. Η Θεσσαλονίκη είναι μέκα για αυτούς, όχι μόνο γιατί γεννήθηκε ο Κεμάλ εδώ, αλλά γιατί εδώ γεννήθηκε ο Ναζίμ Χικμέτ. Εδώ υπήρχε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι μουσουλμανικής, οθωμανικής παρουσίας. Μόνο στην πλατεία Αριστοτέλους, στο τουριστικό περίπτερο που στήθηκε φέτος για δεύτερη σεζόν, οι εργαζόμενοι καταγράφουν καθημερινά 300 με 400 επισκέψεις τουριστών που επιθυμούν να πάρουν πληροφορίες για την πόλη. Η Θεσσαλονίκη, εκτός από το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η ίδια ως προορισμός, αποτελεί το βήμα ή αλλιώς την πύλη για τον προσκυνηματικό θρησκευτικό τουρισμό. Πληθώρα πιστών έρχονται για να προσκυνήσουν στο Άγιον Όρος αλλά και στα Μετέωρα, καθώς η Ορθοδοξία αποτελεί έναν ακόμη σύνδεσμο μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας. Στο πλαίσιο μάλιστα του εορτασμού του έτους των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου, ο Δήμος Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί μια σειρά συντονισμένων δράσεων, όπως η λειτουργία γιορτής εστίας στην Αγία Πετρούπολη που έχει προγραμματιστεί για το 2013. Και το πιο καινοτόμο και πρωτοποριακό που θα κάνουμε για αυτό το σκοπό είναι σε συνεργασία με το μεγαλύτερο γραφείο incoming τουρισμού θα προσφέρουμε στο Δημαρχείο ρωσικά για τους επαγγελματίες της πόλης. Η δράση όμως δεν σταματά εδώ αφού ήδη οι πρωτοβουλίες για προσέγγιση μιας νέας μεγάλης αγοράς τίθενται σε εφαρμογή. Τώρα φέρνουμε σε συνεργασία με την Turkish Airlines φέρνουμε 5 δημοσιογράφους από την Κίνα, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, ακριβώς για να μιλήσουν, να περιγράψουν την πόλη μας στην Κίνα. Και η Κινέζικη αγορά είναι επίσης μια αγορά η οποία έχει πολύ μεγάλη προοπτική για μας. Η Θεσσαλονίκη, κομμάτι μιας χώρας που έχει όλα τα πλεονεκτήματα για να διεκδικήσει ακόμη πιο δυναμικά υψηλότερη θέση στον τουρισμό, έχει βάλει το δικό της στοίχημα στον τομέα αυτό.